Το θεματάκι με τη Μούρου μου παίζει και σήμερα, έτσι. Το συνεχίζουμε. Έχεις βγάλει και άλλες κόπιες. Θα το φοράνε κι άλλοι αυτό εδώ πέρα. Όχι. Αλλά τι. Είπα όχι. Ξέχασα. Με έχεις αναλάβει αποκλειστικά εσύ. Τιμή μου, δεν λέω. Μπορώ να φύγω τώρα. Τώρα. Δεν γίνεται. Να έρθει και ο Λυκειάρχης να το δει. Είναι συλλεκτικό κομμάτι. Μην το στερήσουμε του ανθρώπου. Θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα σήμερα. Μια και καλή. Με το Λυκειάρχη θα τα ξεκαθαρίσουμε. Γιατί θες κάποιον άλλον. Κομμένα τα αστιάκια, Πασπάτη. Δεν είμαι κανένα παιδάκι να δίνει πάση στα αστεία σου. Κρίμα. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα. 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 Τρία μηδέν στη σειρά. Μηδέν σε μηδέν σε μηδέν. Καλή Μελισσάκη. Δεν έπρεπε να μιλήσω. Τα έκανα χάλια, τα έκανα σκατά. Να σου πω κάτι. Θέλω να φύγω, θέλω να πάω σπίτι μου να κρυφτώ. Έχεις τρελαθεί, παιδί μου. Μια χαρά του τα είπες. Δηλαδή, είσαι το περίπου. Παιδί μου, τι λες, χάλια, τα έκανα σκατά. Να σου πω, βγες στο διάδρομο να δεις αν έχετε κανείς. Θέλω να φύγω, άσπα. Μα, μολάμε τις βομβίτσες μας και μετά θέλουμε να την κάνουμε. Και συνέχεια το πράγμα εδώ. Πάμε στην τάξη, πάμε στην τάξη. Παιδί μου, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Καταλαβαίνεις τι πήγα και έκανα. Έτσι κι ανοίξει το στόμα του αυτός, εγώ πα. Μίλα πιο σιγά, μίλα πιο σιγά. Καλό γύρο. Στην τάξη σου γρήγορα. Ήσασταν συνεννοημένες για χοντρή πλακίτσα, έτσι. Κατά τα άλλα, με ήθελε ο Λυκειάρχης. Λοιπόν, Πασπάτη. Θα σου πω δύο λογάκια για να λήξει όποια εκκρεμότητα υπάρχει μεταξύ μας. Εγώ, κύριε Καθηγητή. Σιωπή. Και θέλω να με ακούσεις προσεκτικά. Να μην χρειαστεί ποτέ να επαναλάβω αυτά που θα σου πω τώρα. Sorry seems to be the hardest one. Αυτό που προσπάθησα να μου περάσει σαν μήνυμα είναι μια ακόμα άτυχη στιγμή της συμπεριφοράς σου. Η χειρότερη θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα κάνω ότι δεν το άκουσα, ότι δεν συνέβη ποτέ. Για το καλό σου εννοείται. Το καλό μου το ξέρω καλύτερα από τον καθένα. Δεν χρειάζομαι συμβουλές. Ακούς που σου μιλάω. Σαν καθηγητή σου έχω χρέος πέρα από το να σε διδάσκω. Να σε προστατεύω από τα όποια λάθη της ηλικίας σου. Και αυτό το λάθος που πας να κάνεις τώρα είναι και πολύ σοβαρό και πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό σταμάτησε τόσο ένα ακόμα καιρός. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Κόφτω γιατί θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Έτοιμη μας με πάρει. Είσαι και της χημίας. Ποια χημία έμαθες εσύ. Γιατί εγώ έχω μάθει άλλη.
Έτοιμη για Θεσσαλονίκη? Πανέτοιμη. Από εδώ θα φύγετε κατευθείαν? Για να βλέπεις τη βαλίτσα. Με το Θάνο μίλησες? Προσπάθησα. Αλλά ούτε το χέρι μου πάει, ούτε το στόμα. Ξέρεις πόσες φορές από το πρωί έχω σηκώσει το ακουστικό? Αλλά δεν. Τόσο πια. Καλά και δεν φοβάσαι μη σε πάρει αυτός όταν θα είσαι με τον Πασπάτη? Όταν θα τον επισκεφτείς, λέμε τώρα, στο ξενοδοχείο. Καλά για καμιά χαζή με έχεις. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή το βράδυ το κινητό θα είναι κλειστό. Άσε που, αφού ξέρει ο Θανούλης ότι είμαι με τους δικούς μου, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο. Ξέρει να φυλάγεται αυτός. Φυλάξου και εσύ καλού κακού. Με αυτό το διάολο που μπήκε μέσα στα πόδια μου πρέπει να φυλαχτώ. Την κόρη του Ανέστη. Δεν πρέπει να παραμείνει ο Θάνος στο σχολείο. Μπα, κάνουμε και μεταθέσεις τώρα. Ναι, γέλα. Θα μιλήσω στον Ανέστη για το Θάνο και θα του πω ότι είναι ένα ξαδερφάκι μου, μήπως μπορέσει και τον βάλει εκεί στην Πετρελαϊκή. Εξάλλου ο Θάνος με την έρευνα θέλει να ασχοληθεί. Το σχολείο του πάει τα νεύρα. Α, εσύ έχεις οργανωμένο σχέδιο. Όχι, θα τα άφηνα τα πράγματα στην τύχη τους. Ο Ανέστης μέσα? Ναι, μέσα είναι. Καλά, σήμερα μας έχει τρελάνει όλους. Τι άδες έχει υπογράψει, τι πριν παραγωγικότητα, τι υπερορίες. Ναι. Παιδί μου, το ταξίδι σας τον έχει κάνει τρελό και παλαβό. Να φανταστείς την Τάνια, έδωσε 160 ευρώ αύξηση. Καλά, μη χαιρόσαστε και πολύ. Είσαι καλά. Εγώ πώς θέλεις να το συζητήσω? Τζάμπα θα πάει. Ούτως ή άλλως από μένα θα περάσουν όλα για έλεγχο και εγώ θα τα κόψω. Όχι επειδή τρελάθηκε ο Ανέστης να το διαλύσουμε εδώ μέσα. Καλά, σοβαρολογείς. Θα πέσει έξω η εταιρεία με λίγες αυξήσεις? Ή μήπως θα μας τα δώσεις από την τσέπη σου? Η τσέπη του Ανέστη, Νίκη, που ξέρεις, μπορεί να γίνει και δικιά μου. Τι το περάσαμε εδώ, άιντε, άιντε. Πα, καλέ, τι είσαι εσύ? Αυτό που σου λέω, κομμένες οι αυξήσεις. Να χαθείς κι εσύ, παλιόπραμα. Έλεος, και στην πλάτη έχεις μάτια? Αμπά, καλώς την είναι. Μαζεύτηκες? Δεν μίλησες σε μένα πριν? Όχι. Να, μιλάς και σ' άλλους έτσι? Νόμιζα ότι είχα την αποκλειστικότητα. Καλά, δεν τρέπεσαι, βρε ξεμιαλισμένη. Πόσα μερόνυχτα λείψεις από το σπίτι? Έκανες το λογαριασμό? Πόσα πολλά, ούτε που το κατάλαβα. Τι να σου πω, καημένη. Έμεινες τουλάχιστον στα λεφτά σου? Ή θα κάνουν ουρά σε λίγο οι δανειστές και το κογλύφι? Κοίτα τις ψιλογκίνιες μου, τις είχα. Αλλά ο κύριος Βαγγέλης μου είπε ότι δεν θα είναι πολύ πιεστικός. Ποιος Βαγγέλης? Α, θα το γνωρίσεις. Φέρνει κρέατα από τη Βουλγαρία. Τι? Με λαθρέμπορους πήγες και έμπλεξες? Σκάσε καλέ, τι φωνάζεις? Άκουσες κρέατα αμέσως, λαθρέμπορος? Σωτήρας είναι ο άνθρωπος. Έχει μια μικρή κινητή τραπεζούλα και εξυπηρετεί τον κόσμο. Δεν μου λες, εγώ με αυτό το Βαγγέλη τι δουλειά έχω? Του ζήτησα τίποτα και δεν το ξέρω. Παιδί μου, 14 άτοκες κανόνισα. Σε συμφέρει? Τι με συμφέρει, βρε ασύμφορη, ανέστητη, ασύνδοτη, τι με συμφέρει? Λέγε, πόσα του σήκωσες? Πήγαινε, ποιο κοίτα σου πω. Η Μαρίζα μου, ο Ανέστης. Το παιδί είναι απάνω. Ο Ανέστης πήγε στη Θεσσαλονίκη. Θα γυρίσει την Κυριακή το βράδυ. Λέγε, πόσα! Σε τι νόμισμα θες να σου το πω? Πόσα! Κρύψε με, αγάπη μου, κρύψε με. Ζω τις τελευταίες μου ώρες. Αθηνίασε η άλλη κάτω, θέλει το κεφάλι μου. Θα πήγαινα στο δωμάτιό μου, αλλά μου έχει πάρει τα κλειδιά. Λάρα, δεν έχω κέφια, παράτα με. Λίγο, λίγο αγάπη μου και θα σε παρατήσω. Μην πάω και αδικοχαμένη. Γεια. Δεν ακούω τίποτε. Με λυπήθηκε φαίνεται. Είναι και χάρβαλο. Πού να ανεβεί τόσο σκαλιά? Εσύ? Με τον πατέρα σου είσαι ακόμα έτσι? Με όλα. Άφησέ με μόνη μου, σε παρακαλώ. Με όλα. Παρόλο που έρχομαι από μεγάλη ταλαιπωρία, ούτε κι εγώ ξέρω πόσες μέρες έχουν κοιμηθώ σαν... Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να μιλήσω, Λάρα. Μην κάτσε τώρα εδώ και μου βγάλεις την ψυχή. Σε παρακαλώ. Ματάκια μου, το προσωπάκι σου δεν είναι τη στεναχώρια από τον πατέρα σου. Θέλω να πω, μήπως συμβαίνει κάτι... Πρόσεξε τι θα πεις τώρα, Μόνο αυτό σου λέω. Πρόσεξε τι θα πεις. Μπλου μου, ερωτευμένο είσαι. Και δεν εννοώ με τον Φίλιππο. Και στο είπα, μην την πεις. Σε προειδοποίησα, μην την πεις, την είπες. Καλά. Για να επιρρεχτείς τόσο, κατάλαβα. Τι κατάλαβες δηλαδή. Έξω. Τώρα βγες έξω, αμέσως, έξω. Έτσι, μπράβο, πουλάκι μου. Διώχτην εσύ και την περιμένω εγώ εδώ, πώς και πώς. Για έλα.
Έλα! Γιατί εγώ έχω μάθει άλλη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όταν φτάνω κι είναι αργά, ούτε θέλω να τρομάζεις. Όταν ζούμε χωριστά, μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει. Άμα λείπει το φιλί, σαν παιχνίδι να μας μοιάζει. Πάμε πάλι απ' την αρχή. Σου εγώ έχω φιλήσει, στην αγκαλιά σου η καρδιά μου έχει σβήσει. Οι δυο μας φύγαμε σε όνειρα μετάξι, μαζί σου αγάπη μου εγώ έχω πετάξει. Να ανοίξω κανένα παράθυρο, να μπει λίγο φως, να αεριστεί λίγο το δωμάτιο. Άσε με. Παιδάκι μου, θα πάθεις καμιά ασφυξία με τόσο καπνό εδώ μέσα. Άυπνος φαίνεσαι. Τι έχεις, αγόρι μου, γιατί δεν μου λες? Ρε μάνα, πόσες φορές θα σου το πω? Όταν με βλέπεις έτσι δεν θέλω να μου μιλάς. Σε στεναχώρησε καλά καλά η άλλη και θα την πληρώσω εγώ τώρα. Ήρεμα, είπαμε. Πήγαινε, παιδί μου, σε ένα καθρέφτη να δεις πως είσαι. Τα χάλια σου έχεις που κακοχρονονάκι γρουζούζα. Λείψανο το έχει κάνει το παιδάκι μου. Ωραία, πρωί-πρωί. Τι της βρήκες, παιδί μου, και τέριαξες μαζί της? Δώσ' της μια να πάει από εκεί που ήρθε, που κάθεσαι και τυραννιέσαι. Κάτσε. Κάτσε να ανοίξω εγώ το παράθυρο, να μπει ο ήλιος, να μπει καθαρός αέρας, να ξεθολώσει το μυαλό σου. Άστο. Άστο, ρε μάνα. Θα πάω εγώ στον καθαρό αέρα. Είμαι όπως είμαι. Πας και εσύ να με ξεκάνεις. Άρε, μάνα. Εγώ να σε ξεκάνω? Η μάνα? Φάε κάτι, δεν πεθάνουμε κιόλας. Δεν πεινάω. Ρε παιδί μου, κι εγώ νόμιζα ότι δεν θα το πάρει τόσο σοβαρά ο Ποντίκης. Τι λόγια ήταν αυτά που είπε? Την καταστροφή έφερε. Άστο, άσπα, παίξαμε και χάσαμε. Να ξέρεις, εγώ δεν θα έχω καλό τέλος. Θα πεθάνω. Μην ακούω αηδίες, πρωινιάτικα, θα πεθάνεις. Θα περάσει λίγος καιρός και μετά θα ξεχαστεί το θέμα. Φάει λίγο. Συγγνώμη, όταν λες θα ξεχαστεί, από ποιον θα ξεχαστεί? Μήπως έχεις την εντύπωση ότι εγώ έχω όρεξη να παίξω, άσπα? Ρε Μαριζάκη, μικρές είμαστε ακόμα.
Διάβασα στον Τίβα προχθές. Έγραφε. Είχε. Ήταν ένας πολύ γνωστός ψυχολόγος και έλεγε ότι ο έρωτας στα 18 είναι σαν σπυράκι στο πρόσωπο. Παθαίνεις όταν το βλέπεις, νομίζεις ότι δεν θα φύγει ποτέ και τσουπ την άλλη εβδομάδα εξαφανίζεται. Κόφτο ρε, ας έχεις καταλάβει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Ρε πυροβολημένο, ξέρεις πόσες φορές θα περάσουμε όλα αυτά μέχρι να βρούμε τον ένα, τον μοναδικό. Να, χθες ο Φίλιππος, σήμερα ο Ποντίκης, αύριο. Ποιο αύριο και μεθαύριο, ρε Άσπα. Μία φορά συμβαίνει να συναντάς τον έναν και μοναδικό έρωτα και εμένα αυτό μου έχει συμβεί τώρα, δεν το καταλαβαίνεις. Με τρομάζεις. Και εγώ έχω τρομάξει με αυτό που μου συμβαίνει. Παιδί μου, η ιστορία με τον Φίλιππο μοιάζει μπροστά του σαν. Δεν θέλω να λέω για τον Φίλιππο. Καλό παιδάκι είναι, αλλά παιδάκι. Και πότε θα του έρθει η λυπητερή? Πιανού. Στο καλό παιδάκι, άλλο παιδάκι. Δεν ξέρω. Σε ζήλευα απόψε που κοιμόσουνα. Εγώ ούτε μισή ώρα δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι και εσύ μου λες θα ξεχαστεί. Ωραία. Κάτσε να υποφέρεις. Τι θα βγει? Θυμάσαι τι σου είπε ή μήπως το ξέχασες? Δεν το ξέχασα, αλλά κι αυτός να το ξεχάσει ότι θα περάσει το δικό του. Ρε τι ποντικό φάρμακο έχουμε να πιούμε. Ναι, έλα Φίλιππε, γύρισες. Πάνω στο δωμάτιό της. Από μετάλλια πώς πήγαμε, αγόρι μου. Τι βρίζεις παιδάκι μου έτσι μες στα αυτή μου? Ξέρω εγώ γιατί δεν το σηκώνει. Μήπως έχει πέσει η μπαταρία και δεν το έχει πάρει η είδηση. Καλά, καλά. Θα πάω να της πω να σε πάρει. Από μετάλλια. Αμπά, ίσιωσες που κοιμήθηκες στο κρεβάτι σου επιτέλους? Ίσιωσα, ίσιωσα. Θα σε ίσιωσω μια και καλή τώρα που θα γυρίσει ο Ανέστης. Εγώ στους τοκογλύφους που σε πιάσανε κορόιδο δεν πρόκειται να δώσω φράγκο. Φράγκο. Έχουμε αλλάξει νόμισμα. Άνοιξε και κανένα ημερολόγιο να δεις σε ποια χρονιά βρισκόμαστε. Να σε δω τι θα κάνεις με το Βαγγέλη όταν θα αρχίσει να σου ζητάει τις δόσεις. Έμπλεξες με καλά μπουμπούκια. Ξέρεις που θα σε βρουν πεταμένοι και σφαγμένοι. Όταν τράβαγα δάνεια από σένα την αρχιτοκογλύφισα, δεν σου κακοφαινότανε καθόλου. Τώρα που δανείστηκα παλού. Τοκογλύφισα εγώ? Με το νόμιμο το 18%. Νόμιμο το λες εσύ αυτό? Και 18 την πρώτη εβδομάδα. Τις επόμενες, θυμάσαι που το πήγαινες? Ας ήσουν ατυπική στις πληρωμές, να μην το ανέβαζα. Αχάριστη. Ρε αγάπη μου, γιατί δεν το σηκώνεις και εσύ το κινητό και έχει φριάξει ο Φίλιππος? Ρε Λαρά, το είχα χαμηλωμένο και δεν το άκουγα. Τι έγινε, πώς τα πήγε? Από ενδιαφέρον σκίζεις, άντε μην τα ακούς τώρα κι εσύ. Με ποιον είστε συγχυσμένοι, κυρία Λαρά? Με το προσωπικό. Έβριζε. Να μια γλώσσα. Απειλεί κιόλας ότι θα με βρουν σφαγμένοι. Ο Φίλιππος. Εμπάργο μας έχει κάνει η συνεννόηση εδώ μέσα. Καλά, κι εσείς τι φταίτε. Σήκωσε το κι εσύ, ρε Μαριζάκη, τόσες κλήσεις έχει κάνει, ανησυχεί. Πώς το έχεις κάνει έτσι με τους άντρες σου? Μα. Πληθυντικό ακούω, άντρες. Πλουμπλου, μίλα. Με πόσους άντρες και με ποιους, μωράκι μου? Άσε μας, μωρέ Λάρα, είπε εδώ τώρα μια βλακέα, άσπα και θα το κάνουμε θέμα. Α, δεν με ξεγελάς εμένα. Από χτες το κατάλαβα. Γι' αυτό τον έχεις πεταμένο το Φίλιππο. Α, είναι σοβαρά τα πράγματα. Μίλα, της μπορεί να σε βοηθήσει. Μπορείς να μην ξανανοίξεις το στόμα σου ποτέ, μπορείς? Α, ώστε είναι γεγονός. Κάτι συμβαίνει. Δεν το κουνάω από εδώ ούτε με γερανό, αν δεν μάθω. Ακούω. Ησυχώ, Κοσμά μου. Έφυγε πρωί-πρωί σαββατιάτικα και κοντεύει να νυχτώσει. Να μην τον έβλεπες, Κοσμά μου. Ράκος το παλικάρι μου. Το μόνο που με παρηγορεί είναι ότι μάλλον είναι στα τελειώματα με την, ξέρεις. Μακάρι, Παναγία μου, να βγω αληθινή. Αυτή είχε εξαφανιστεί. Ούτε τηλέφωνο δεν παίρνει. Σιγά μορφρόσου κι εσύ τώρα που φοβάσαι μην πέσει βαρύ το γαρίφαλο. Βάλε δυο ματάκια εκεί να πάρει λίγο άρωμα. Πού ήσουν αγόρι μου όλη την ημέρα? Με ζήτησε κανένας? Και καμιά. Η μάνα μόνο. Μόνο η μάνα σου σε γύρευε και δεν ήξερε πού να σε βρει. Αυτά έλεγα τώρα της φρόσους. Το έχει πάρει από κάτω το παιδί μου, σου λέω. Είναι να μην τον δεις. Σου καίγε την ψυχή, βρε Κοσμά μου. Εμείς. Τι εμείς? Δεν περνάω τέτοιο δράμα μέσα στο σπίτι μου και σε ένα ο νου σου είναι πότε θα βρεθούμε. Και λες να μην θέλω, αλλά κάνε και σε λίγη υπομονή. Φρόσο μου, σ' αφήνω τώρα, ναι. Θα βάλω το παιδιού μου να φάει. Καληνύχτα, Φρόσο μου. Ένα ζεστό θέλω. Δεν είναι καλά το στομάχι μου, δεν θέλω φαΐ. Κοτόπουλο με ριζάκι έχω κάνει, αγόρι μου. Είναι ελαφρύ. Είναι ό,τι πρέπει για το στομάχι σου. Θάνο μου, έχεις πιει? Τι έχω κάνει? Από 2 χιλιόμετρα βρωμοκοπά σου η σκύλα. Γιατί, αγόρι μου? Και εσύ, ρε μάνα, τι πρόβλημα έχεις? Όχι και να καταντήσεις αλκοολικός για αυτή τη σμέρνα. Την πια? Δεν με χαίρεσαι, ρε μάνα, κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήμουνα εδώ κοντά στις ξαδέρφεις μου της Λούλας και λέω δεν περνάω για μισή ωρίτσα. Τι, σας πέτυχα σε τίποτα? Φεύγω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, όχι κυρία Βρόσο, καθίστε. Απορώ μόνο γιατί καληνυχτιστήκατε αφού είχατε σκοπό να δώσετε και συνέχεια. Τίποτε άλλο. Τι πάθατε καλέ? Με έκαψες Φρόσο μου, με έκαψες. Με έκαψες καπούργα. Θα τα πούμε εμείς κυρία Δέσποινα. Πω πω την γκάφα έκανα. Πώς μπαλώνεται τώρα τέτοιο πράγμα μου λες? Πάνω που έλεγα κι εγώ ότι πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα, πάει τώρα, τα κατάλαβε όλα. Καταστράφηκα. Μωρ' Φρόσο και εσύ, χάθηκε ο κόσμος να πάρεις ένα τηλέφωνο. Με καμιά άλλη Φρόσο δεν μιλάς? Μήπως και του ρίχναμε λίγη στάχτη? Άσε με, δεν λέω άλλα ψέματα στο παιδί μου, ό,τι είπα, είπα. Και εμένα παραπάνω τι θα πάθει, θα του φέρει κόψιμο? Με τον Κοσμά μίλαγες? Για τελευταία φορά, ναι. Δεν θα τον ξαναπάρω τηλέφωνο, ούτε θα τον ξαναδώ. Πάει, μέχρι εδώ ήτανε. Κάτσε να σου γράψω δύο λογάκια να του τα πας έτσι. Για αντίο. Ναι. Για γράψε μου. Και να του πεις να πάρει ένα χαπάκι για την υπέρταση πριν το διαβάσει. Ένιωσε, θα το φροντίσω. Αγαπητέ μου Κοσμά. Ένα μπουτάκι γάλακτος, δυο πακέτα χυλοπίτες, αυγά, λουκάνικα. Τι με κοιτάς? Τυρί για τις χυλοπίτες έχεις ή να του πω να βάλει? Μ' αρέσει που κάθομαι και σ' ακούω. Κορόιδευε εσύ. Εγώ όμως το πιλιατάκι θα του το στείλω. Κοίτα εδώ να τα μπαλώσεις και άσε τα δίθεν και τα τάχα μου. Άντε πάω. Γιατί μέχρι να φτάσω σπίτι θα πάει μεσάνυχτα. Και τι να πω. Με συγχωρείς που ήρθα έτσι ξαφνικά και στα έκανα μαντάρα. Δεν φταίσαι εσύ Φρόσο μου. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Μπορεί η μοίρα μου τελικά να με θέλει χείρα. Τι να πω, δεν βλέπεις. Δεν με θέλει. Ναι, συγκινήθηκα τώρα. Κοίτα να τα κουκουλώσεις. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα Φρόσο μου. Στο καλό να πας. Ναι, μωρέ Φίλιππε, τι ρωτάς, μπες. Ξέρω εγώ. 60 κλήσεις δεν απάντησε σε καμία. Είπα στη Λάρα να με πάρεις. Με έγραψες κανονικά. Δηλαδή βλακεία μου και πουρθα, έτσι. Όχι, μωρέ Φίλιππε, να ήμουνα λίγο χάλια. Τι έγινε στην Καλαμάτα, πώς πήγες? Με πούλμαν. Καλά τώρα στις πλάκες. Δεν μου λες, Μαρίζα, εγώ τι είμαι? Τι είσαι? Για σένα λέω εγώ τι είμαι. Αχ, μωρέ Φίλιππε τώρα. Τι είμαι, παιδί μου, είμαι κανένας ηλίθιος? Είμαι ο Φίλιππος που τα έχει με τη Μαρίζα? Είμαι κανένας άσχετος, είμαι κανένα πριονίδι? Πώς το δικαιολογήσω όλο αυτό, φτύσιμο? Ρε εσύ, Φίλιππε, σου εξηγώ ότι ήμουν χάλια, γιατί δεν με καταλαβαίνεις? Ήσουν χάλια. Εγώ ήμουν στην Καλαμάτα και σκιζόμουν και δεν πήρες ένα τηλέφωνο να δεις πώς πάω. Έτσι, για τα μάτια του κόσμου. Φίλιππε, άστο, μη συζητήσουμε τώρα, κάποια άλλη ώρα. Άλλη ώρα. Μήπως θες να πούμε και τίποτα άλλο, έτσι τώρα που πήραμε φόρα? Τι άλλο δηλαδή? Εσύ ξέρεις. Όλα αυτά τα έμουνα χάλια και τις φλόμπες να τα πουλήσεις αλλού, Μαριζάκη, έτσι? Αφού μιλάμε, να μιλάμε καθαρά. Ωραία, λοιπόν, καθαρά. Θέλω να σταματήσουμε. Να σταματήσουμε τι? Να είμαστε μαζί, αυτό.
πάρεις τούτο εδώ το σιχαμένο πράγμα στη μούρη σου. Ανακάτευες εσύ εκεί και μη μιλάς. Της Κλεοπάτρας είναι αυτή η συνταγή που βλέπεις. Από αρχαιοτάτων χρόνων. Πώς νομίζεις ότι τα έβαλε με ολόκληρη ρωμαϊκή αυτοκρατορία? Τέτοια τους πέταγε. Μωρέ, και να μου πληρώναν δεν το έβαζα. Εσύ γιατί τρώγεσαι, μου λες? Έπρεπε να μ' αφήσεις να πάω πάνω να στήσω αυτή. Έχουμε εξελίξει τα ερωτικά του παιδιού. Και τι εξελίξεις? Στα ποια? Στα ερωτικά του. Ακόμα δεν κατάφερα να μάθω κάτι, αλλά πού θα μου πάει? Ποια ερωτικά, μωρέ Ζουρλοκαμπέρο? Παίρνεις τα σοβαρά τα θώα φλερτάκια της Μαρίζας? Αυτή είναι παιδί ακόμα. Παιδί? Τον Ανέστη στην ηλικία της τον έκανα. Ήμουνα μια σταλίτσα. Λεπτή, μικροκαμωμένη, σαν μυγίτσα. Μυγίτσα? Mm. Οι μύγες ψοφάνε μόλις γενοβολήσουνε. Εσύ πώς τα κατάφερες, μου λες? Σου φέρα ένα δωράκι στην Καλαμάτα, να μην το πηγαίνω πίσω. Και επειδή στα αφιέρωσα εδώ το κέρδισα, δικό σου. Συγχαρητήρια, Αναστασάτε, παιδί μου, συγχαρητήρια. Και τα δικά μου και σύσσω μου του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεχίζει επάξια μια λαμπρά παράδοση χρόνων. Μια παράδοση σημαντικών επιτυχιών του σχολείου μας και στον χώρο του αθλητισμού. Ωραία, να πηγαίνω τώρα. Βέβαια, οι προγενέστεροι σου ήταν και καλοί μαθητές και δεν αρίστευαν μόνο στον αθλητισμό, αλλά έμπαιναν πρώτοι και στα πανεπιστήμια. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Ωραία, την κάνω. Τι την κάνεις? Το μετάλλιο. Δεν το έχω, το χάρισα. Τι? Τι, δικό μου δεν ήταν? Δικό σου? Τη διάκριση του σχολείου τολμάς και τη λες ότι είναι αποκλειστικά δική σου? Σας φωνάζω στο γάμα 2, να πηγαίνω. Δεν θα πας πουθενά. Το μετάλλιο πρώτα, το μετάλλιο, γιατί κι εγώ δεν ξέρω τι. Το μετάλλιο αυτό πρέπει να μπει στην προθήκη μας, μαζί με τα άλλα μετάλλια του σχολείου. Μα το χάρισα, λέμε. Μη μου λες εμένα το χάρισα, Αναστασάτε, γιατί έρχομαι εκεί πέρα κι εγώ δεν... Περνά μέσα, άνθρωπο κόριτσο, ελεϊνό. Δεν ακούσατε το συναγερμό, κύριε Λυκέ? Τον άκουσα, Δεσποινής Πατρονικόλα, τον άκουσα. Αλλά όπως βλέπετε είμαι απασχολημένος. Τι συμβαίνει? Λαμπρίδη, πάλι εσύ. Μάλιστα. Της έδωσα άδεια να πάει η τουαλέτα, κύριε Λυκιάρχα, και εκεί έμεινε. Μισή ώρα έλειπε. Ξέρετε πώς την έπιασα στις τουαλέτες? Σε ποιες τουαλέτες? Στο κοριτσιόν, κύριε Λυκιάρχα. Τι φανταστήκατε? Σκάσε. Ραβασάκια διάβαζε. Από κάποιο συμμαθητή της. Αν δείτε τι της γράφει, θα σας σηκωθεί η τρίχα. Πες από ποιον είναι αυτά, γιατί θα φας αποβολή που θα βάλεις και στις τσέπες. Ραβασάκια? Μάλιστα, ραβασάκια! Έχουν αποθρασινθεί όλα τους. Μέχρι και η νύφη μου έπιασε ραβασάκι στην τσέπη του αδερφού μου από κάποια μαθήτρια. Από μία που τις κάνει ιδιαίτερα, τέλος πάντων. Μα τι μου λέτε? Έχουν αποθρασινθεί, σας λέω, όλα τους. Χτυπάνε αδιακρίτως. Μαθητές, καθηγητές, όπου βρούνε. Και γιατί σκιέσετε τόσο, κυρία? Επειδή εσείς δεν πήρατε ποτέ κανένα. Την ακούτε? Την ακούτε, κύριε Λυκιάρχα? Βλέπετε πώς με έκανε όταν πήγα να τις τα πάρω. 5 τούφες μου μάθησε. Λαμπρίδη, αποβάλεσαι. Αποβάλλομαι. Είστε σίγουρος, κύριε Λυκιάρχα? Εμένα ο μπαμπάς μου άλλα μου έχει πει. Μας απειλείς? Μας απειλείς? Ε? Τέλος πάντων, θα σκεφτώ ποια τιμωρία θα σου επιβληθεί. Πηγαίνετε τώρα, πηγαίνετε. Δεν πάω πουθενά, κύριε Λυκιάρχα. Απαιτώ την παραδειγματική της τιμωρία. Μη μου κάνεις εμένα τσουτσουτσουτσου. Δεσποινής Πατρονικόλα, σας παρακαλώ, σας είπα θα επιληφθώ του θέματος. Τώρα όμως έχω άλλη εργασία. Πηγαίνετε, παρακαλώ, πηγαίνετε. Φιλιππάκο, θα τσιμπήσει μετά σημαίνει, ε? Μας το έδειξε η Μαρίζα. Κούκλα το μενταγιόν. Άντε βρε, και σε χρυσό. Έλα, 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 πάμε, τελείωνε που θες και κουβεντούλα, τελείωνε. Ποια Μαρίζα, Αναστασάτε, ή η Πασπάτη? Χάρισε στο μετάλλιο του σχολείου μας την Πασπάτη? Καταλαβαίνω, παιδί μου, είσαστε φίλοι, αλλά ξέρεις ποια είναι η θέση αυτού του μεταλλίου? Θα μπει τώρα αυτό το αργυρό μετάλλιο σε περίοπτο θέση και τον άλλο μήνα στη Σόφια που θα πάρουμε το χρυσό. Σε χάσα το, δεν ξανακατεβαίνω στους αγώνες. Τέλος. Τέλος? Τι τέλος? Γιατί? Το λόγο. Το λόγο, παρακαλώ, το λόγο. Σταμάτα, παιδί μου, με τραβά. Έλα, πες μέσα τώρα, μην την πληρώσεις εσύ. Ορίστε, είναι ρεζερβέ. Ούτε το μπορούμε. Πάλι διαβάζεις εσύ. Ζήσε και λίγο. Έλα, 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 δρόμο, τέλος. Αναστασάτε, μίλα καλύτερα, γιατί εμένα δεν με λένε άσπα. Όταν θα
θα σε πούνε άσπα ηλίθια, θα έχεις βρει και το νόημα της ζωής. Έλα ρε σπασικλάκ, τελείω, μην φας καμιά και για δύο μέρες. Αναστασάτε, ας το διάολο. Λέγε τι ξέρεις. Ό,τι ξέρεις ξέρω. Λέγε τι ξέρεις, γιατί δεν θα φύγεις ζωντανή από εδώ μέσα. Βρε αγοράκι μου, δεν είναι τίποτα. Μία φάση είναι, θα τα ξαναβρείτε. Απλά τις μαζεύτηκαν πολλά και ταύτισε. Τις μαζεύτηκαν πολλά, τι πολλά δηλαδή? Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Το πρόβλημα με τον πατέρα της και τη λογίστρια. Τα μαθήματα, τα μόρια. Τα μόρια που χρειαζόμαστε να μπούμε σε μία σχολή. Τα μόρια και τα μαθήματα. Άσπα, κόψεις μπουρδες γιατί με βλέπεις πως είμαι, έτσι? Από μας είστε έτοιμος, κύριε Ποντίκη. Εδώ είναι όλη η αλληλογραφία του σχολείου μας με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Χιούστον. Το Πανεπιστήμιο της διδακτορικής διατριβής σας, βεβαίως. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λυκιάρχα. Το περίμενα πώς και πώς αυτό. Έχετε έρθει σε επαφή με τους καθηγητές σας? Μέσω email. Περίμενα πρώτα να ολοκληρωθεί το τυπικό μέρος από εσάς και μετά να προχωρήσω στο επόμενο βήμα. Έκτακτα, έκτακτα. Λίγο χλωμό σας βλέπω. Δεν αισθάνεστε καλά? Όχι, όχι. Μια χαρά είμαι. Πολύ καλά. Πέρασε, μη στέκεις εκεί. Πέρασε. Σε κάλεσα γιατί έφτασε στα αυτιά μου μια πληροφορία. Τι πληροφορία? Ομολογώ, όχι και ιδιαίτερα καλή. Φαντάζομαι να υποψιάζεσαι τι εννοώ. Θέλεις μήπως να μου μιλήσεις πρώτα εσύ? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα, δεν καταλαβαίνεις. Άκου, παιδί μου, κατανοώ των νεαρών της ηλικίας σου, αλλά δεν κατανοώ το πέραν του επιτρεπτού σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε μια κοινωνία όπως αυτή του σχολείου μας. Σχέσεις? Ναι, θέλω να πω, καταλαβαίνεις? Όχι. Που θα πάει, θα καταλάβεις. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Και αν αρνηθείς να συνεργαστείς, που από ό,τι βλέπω εκεί το πας, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τους κηδεμόνες σου. Και τότε το πράγμα θα πάρει άλλες διαστάσεις. Κοιτάξτε, κύριε Λυκιάρχα, αφήστε τους δικούς μου έξω από αυτό, δηλαδή σας συγκετεύω. Και σταμάτα τις συγκεσίες, Πασπάτη. Δεν θα περάσουμε εδώ όλο το πρωινό μας να κουβεντιάζουμε. Μόλις έμαθα, και δεν είναι καθόλου φήμες, γιατί μου το είπε ο ίδιος ο Αναστασάτος. Πασπάτη! Πασπάτη! Το γιατρό καταστρέφομαι! Το γιατρό είναι υποθύμηση, Πασπάτη! Ζαρίφη! Σεργίου! Ειδοποιήστε τον γιατρό! Γρήγορα! Μαρίζα! Έλα, παιδιά μου. Μαρίζα! Τι έπαθες? Έλα, κορίτσι μου. Έλα. Τι σου είπε αυτός ο Γεωργίος? Μαρίζα. Μ' ακούς, κορίτσι μου? Έλα, 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 έλα. Έλα. Έλα, παιδιά μου. Μαρίζα.
το έκανες αυτό? Τι σου έκανα? Μαρίζα? Όχι πάλι, μωρό μου. Μαρίζα. Μαρίζα, μίλησε μου, θάνωσε με. Μαρίζα! Είδες για να μην τρώει καλά τώρα τελευταία. Όλο σφιγμένο το στομάχι της και ολό. Παναγιά μου, βάλε το χέρι σου. Να γίνει γρήγορα καλά το παιδάκι μου. Ο κυρίος Ανέστης το ξέρει. Πού να το μάθει? Ήταν ένα έρθει χτες από τη Θεσσαλονίκη, αλλά το τράβηξε άλλη μια μέρα. Τον φάγανε οι δουλειές κι αυτόν. Η Λάρα είπε να μην του το πούμε και τον ταράξουμε. Πάντως ο γιατρός στο σχολείο είπε ότι δεν είναι τίποτα. Να της περάσει από το στρες. Το στρες? Θα τη μασάς πολύ εσύ ακόμα αυτή την τσίχλα. Μου πήρε τα αυτιά. Άντε, μπράβο. Εκεί άρχισε να σου πετύχει. Σου φέρνουμε το παιδί μας γερό σαν σίδερο και εσύ μας το γυρίζεις σε κόμμα. Υπερβάλλεις τώρα, Λάρα μου, υπερβάλλεις. Η Μαρίζα φαινόταν πως κάτι είχε από τη στιγμή που μπήκε στο γραφείο μου. Κάτι είχε? Εγώ μια χαρά την είδα το πρωί που έφυγε. Μα αφού σου λέω, δεν της είπα και τίποτα, βρε παιδί μου, να πεις ότι την πίεσα. Και το μετάλλιο ήθελα να της πω. Στην εισαγωγή με έκοψε, στην εισαγωγή. Τις ξέρω εγώ τις δικές της εισαγωγές. Εισαγωγή και του γκρου στο νοσοκομείο. Όπως και να έχει το πράγμα, το μετάλλιο αυτό πρέπει να επιστραφεί στο σχολείο. Να ηρεμήσει βέβαια πρώτο το παιδί και... Αφού της το χάρισε ο Φίλιππος, τι θες εσύ και να κατέβεσαι? Τι θα πει της το χάρισε, Λάρα μου, τι θα πει της το χάρισε? Καλησπέρα, πώς είναι? Εσύ φταίς για όλα, Αναστασάτε, εσύ φταίς. Γιατί φταίω εγώ? Τολμάς και ρωτάς αγενέστατε? Στην τάξη σου γρήγορα, στην τάξη σου. Δεν το πάμε λίγο αλλιώς, λίγο καλύτερα? Καλά σου λέει το παιδί, έχει συνέστηση που βρίσκεσαι. Καλύτερα είναι, αγόρι μου, κοιμάται, πήγαινε να τη δεις. Και να ετοιμάζεσαι για σόφια, Αναστασάτε. Για σόφια. Οχου, τα είπαμε αυτά, δεν τα είπαμε, μην τα ξαναλέμε. Έτσι και το μάθει ο Ανέστης Ξενοφών. Ναι. Γεια σας, κυρία Πασπαντή. Συγγνώμη αν ενοχλώ, είμαι ο Θάνος Ποντίκης, ο καθηγητής χημίας της εγγονής σας. Μάλιστα. Σας ακούω, κύριε Ποντίκη. Αλλά αυτό το της εγγονής σας πια... Ναι. Ξέρετε, ήμουν μπροστά στο περιστατικό. Και πήρα να μάθω πώς είναι. Αν... Καλωσύνησες, νεαρέ μου. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, ήθελα να πω. Καλύτερα είναι η Μαρίζα μου, δόξα τω Θεώ, πολύ καλύτερα. Α, να σας ευχαριστήσω κιόλας που τη μεταφέρατε στο ιατρείο. Παρόλο που, θέλω να πω, δεν τιμήσαμε το μάθημά σας φέτος. Α, εντάξει, δεν πειράζει, μια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ποντίκη. Γεια σας. Ήρωας, Λάρα μου, ήρωας. Στα χέρια του την κουβάλισε μέχρι το ιατρείο. Και μέχρι να την πάρουμε και να την κουβαλήσουμε εμείς εδώ πέρα, στιγμή δεν έφυγε από κοντά της, στιγμή. Αλήθεια? Για πέρασε μέσα να λογαριαστούμε. Άντε, γιατί το έχουμε καθυστερήσει εμείς. Να σου φτιάξω κάτι να φας, Θάνο μου. Λέω να πεταχτώ μέχρι το νεκροταφείο. Την είχες κοπανίσει, έτσι? Πρωί-πρωί, για να αποφύγεις τα δύσκολα. Στη λαϊκή ήμουν, αγέ μου. Τόσο πρωί? Για ξεφόρτωμα πήγες? Για έλα. Έλα πιο κοντά. Πόσο πιο κοντά? Και από εδώ καλά δεν είναι? Όχι, δεν είναι. Για έλα. Τι? Φοβάσαι? Να φοβηθώ, βρε γιέ μου. Στο νεκροταφείο είπες ότι πας, ε? Νεκροταφείο, νεκροταφείο? Ή έχουμε βρει καμιά μάντρα και την περνάμε κρυφά? Τι λόγια είναι αυτά που λες τη μάνα σου, δεν τρέπεσαι? Κυρά Δεσποινά, δεν είμαι κανένας ηλίθιος να με κοροϊδεύει μπροστά στη μούρη μου. Λέγε με ποιον μίλαγε στο τηλέφωνο και έκανες ότι μιλάς με τη Φρόσο. Άστο να πάει αυτό που έγινε, γιέ μου, άστο. Άστο. 100 μετάνοιες έχω κάνει κάτω από τα εικονίσματα για να μην συγχωρέσει, Παναγία. Λάδι από το στόμα μου δεν θα περάσει για 2 εβδομάδες. Μάνα, κόψε τις μα... Λέγε μου ποιον μιλάγες. Ωραία. Αν παίζει κάτι περίεργο που δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι και απ' την ίδια μου τη μάνα κιόλας,
Στο λέω τώρα φατσαφόρα. Έτσι και το πάρω χαμπάρι, πάει, τελείωσε. Αντίο. Όχι, Θάνο μου, σε παρακαλώ, βγάλ' το από το κεφάλι σου. Αυτό που άκουσες. Δεν θα αφήσω εγώ να γελάνε πίσω από την πλάτη μου. Γιατί να γελάσουνε, παιδάκι. Ξέρεις εσύ. Κάπως την έχεις δει τώρα τελευταία. Κάποιοι δεν ξέρω ποιοι είναι. Μάλλον ξέρω πολύ καλά ποιοι είναι. Σου έχουν βάλει ιδέες και μου μοστράζεσαι για νυφούλα εσύ. Α, ναι. Μη συγχύζεσαι, Θάνο μου, και λες λόγια που δεν πρέπει. Νυφούλα εγώ. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Αλλά βρε, Θάνο μου, μιας και το έφερε η κουβέντα δηλαδή. Εγώ τι θα απογίνω, μου λες. Τι εννοείς τι θα απογίνεις? Όταν μεθαύριο θα κάνεις δική σου οικογένεια. Εγώ θα μείνω μόνη και έρημη. Ποιος θα πει αυτό? Όπου είμαι εγώ θα είναι και η μάνα μου. Α, μην το λες τόσο άνετα αυτό. Ρώτα και τη γυναίκα σου αν σου το επιτρέπει. Σιγά μην τη ρωτήσω κιόλας. Και ειδικά αν είναι αυτή που ξέρω, ράτσα στο μπαλκόνι θα μου βγάλει να κοιμάμαι σαν τα σκυλιά. Αρχίσαμε τις βλακίες τώρα, ε. Λοιπόν, τελείωσε η κουβέντα. Πρόσεξε καλά αυτό που σου είπα, γιατί δεν θα σου το ξαναπώ. Πώς είναι η Μπλουμπλού μου? Είσαι κάπως καλύτερα, αγάπη μου? Πόσες μέρες της είπε ο γιατρός να ξεκουραστεί? Τρεις μέρες της έδωσε. Αν χρειαστεί, θα πάρουμε κι άλλες. Να δυναμώσεις πρώτα καλά, Μαριζάκι μου, ε. Α, όχι, δεν θέλω άλλη άδεια. Εγώ αύριο θα πάω στο σχολείο μου. Λίσσα. Δεν λέω, αν το σχολείο τη βοηθήσει να γίνει αμέσως καλά, αν εκεί είναι το φάρμακο. Λάρα, κόφτω, έτσι. Καλά, καλά. Πάω να σφέρω λίγη σου πίτσα που σου έφτιαξε η Φρόσο. Και εσύ ρε παιδάκι μου, γιατί σοριάστηκες για το μετάλλιο, τόσο σοβαρό ήτανε? Παιδί μου, ηλίθιε, για το μετάλλιο να ταύτισα. Την ώρα που πήγαινα στο Λυκειάρχη, έβγαινε από μέσα ο ποντίκης. Καταλαβαίνεις τι έπαθα. Και μέχρι πριν που ξύπνησες, δεν θυμάσαι τίποτα από την ώρα που ξεράθηκες? Το τηλέφωνο το σηκώσω να δω ποιος είναι. Ας θα το σηκώσουν από κάτω. Ποιος, Βαγγέλης? Ξέρετε που πήρατε, κύριε? Λάρα. Ποια Λάρα? Ποιος σας έδωσε αυτό το τηλέφωνο, κύριε? Δεν έχουμε καμιά Λάρα εδώ. Της δανείσατε χρήματα και πήρατε να τα ζητήσετε από μας. Καλός είσαι. Βρε, άι παράτα μας, βραδιάτικα. Τι έκανες? Σου παράγραψα το χρέος. Είσαι τρελή. Του έδωσε τον αριθμό της ταυτότητάς μου, το αφημί μου. Αφού δεν τα θυμάσαι από έξω, πώς του τα έδωσες? Δεν θυμάσαι που σου τα ζήτησα και μου τα έγραψε ένα χαρτάκι? Α, αυτό εννοείς. Κανένα πρόβλημα, όλα λάθος είναι. Ό,τι μου ερχόταν έγραψε. Έμεινε να σε κοιτάζει το δελφινόπεδο την ώρα που κοιμόσυνα. Αν και δεν ήθελε να δειχτεί, να τα δάκρυα ποτάμι. Δεν ξέρεις πως το λυπήθηκα, Μαριζάκι μου. Άσε το άλλο, είπε ότι σταματάει τους αγώνες. Έτσι και πει το λόγο, θα έχει συνέχεια με το Λυκειάρχη. Μπλουμπλου μου, έλα να φας τη σουπίτσα σου. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Α, πριν που χτύπησε, ένας. Με τη Φρόσο μίλησε. Ξέχασα, Μαριζάκι μου, να σου πω. Ποιος πήρε νωρίς το απόγευμα? Ποιος? Έλα, έλα, άνοιξε το σταμπατάκι σου. Αρκετή τρομάρα πήρα σήμερα. Θα μου πεις ποιος πήρε? Ναι, και πήρε που λες, για να δει πως είσαι. Αυτός καλέ, ο, πες τον, ναι, ο κύριος Ποντίκης. Ποιος? Και μάλιστα είπε πως θα έρθει. Τι? Από εδώ, κύριε Πασπάτη, ο άνθρωπος, ο επιστήμονας άνθρωπος που έσωσε την κόρη σας από την... Αυτή, πώς τη λένε? Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Εσείς, λοιπόν, είστε ο σωτήρας μας. Όχι και σωτήρας. Σωτήρας, σωτήρας.